Η Λέσβος είναι μια περιοχή η οποία έχει μια μακρά σεισμική ιστορία και το γνωρίζουμε αυτό και από τους ιστορικούς σεισμούς οι οποίοι στη διάρκεια των αιώνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο νησί. Εφόσον βρισκόμαστε σε μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας, σε μια σεισμογενή περιοχή, επόμενο είναι ότι θα έχουμε και σεισμικά γεγονότα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια σεισμική ακολουθία η οποία ξεκίνησε στις 3:50 το πρωί του Σαββάτου με έναν ισχυρό σεισμό, 4,9 ήταν το μέγεθός του, που σήμερα μετά από την εξέλιξη που είχαμε όλες αυτές τις μέρες μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός και ακολούθησε ένα πλήθος μετασεισμών τόσο το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα. Και σήμερα η μετασεισμή αυτή και ο σημερινός ισχυρός μετασεισμός, όπως και ο ισχυρός μετασεισμός του Σαββάτου που έγινε στις 9:20 το πρωί, είναι αναμενόμενοι γιατί αυτοί οι σεισμοί βοηθούν στην εκτόνωση της ενέργειας η οποία έχει συσσωρευτεί. Η ενέργεια αυτή προέρχεται από μια σεισμική ζώνη η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Άργενο και Λεπέτυμνο και το ρήγμα αυτό είναι γνωστό, το έχουμε χαρτογραφήσει πριν από μερικά χρόνια και διαπιστώσαμε από την έρευνα πεδίου η οποία πραγματοποιείται από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και σήμερα και συνεχίζεται βέβαια η συλλογή των δεδομένων ότι πράγματι επιβεβαιώνεται ότι αυτό το ρήγμα το οποίο είναι ένα από τα ενεργά ρήγματα του νησιού είναι αυτό που ενεργοποιήθηκε και μας έδωσε τη συγκεκριμένη ακολουθία. Η εκτίμησή μας είναι ότι η σεισμική ακολουθία βαίνει μειούμενη, βαίνει φθήνουσα, όπως ακριβώς περιμέναμε και θα χρειαστούν μερικές μέρες μέχρι να εκτονωθεί πλήρως το φαινόμενο. Οπότε δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί, είναι μια φυσιολογική γεωλογική διεργασία. Είναι μια φυσιολογική διεργασία αν υπολογίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια, όπως είπα προηγουμένως, σεισμικά ενεργή περιοχή. Θα πρέπει να έχουμε καλή ενημέρωση του πληθυσμού, καλή ενημέρωση προφανώς των τοπικών αρχών, αλλά και των σχολείων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός γύρω από το ζήτημα του σεισμικού κινδύνου. Αυτό που ήθελα να διευκρινίσουμε είναι το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι λόγω του σεισμού αυτού επηρεάζεται το έργο που έχει να κάνει με το φράγμα του Τσικνιά. Ποια είναι η δική σας? Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να πούμε οτιδήποτε. Πρέπει να ολοκληρωθεί η σεισμική ακολουθία, να περάσει το διάστημα και στη συνέχεια να κάνουμε περισσότερες εκτιμήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στην καταγραφή όλων των μακροσεισμικών αποτελεσμάτων, δηλαδή των αποτελεσμάτων που έχουμε πάνω στο έδαφος, στην ευρύτερη πλειώσιστη περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Λεπετύπνου. Από εκεί και πέρα, οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν είναι ζήτημα εκτιμήσεων μακροπρόθεσμων, τις οποίες θα τις δούμε.